ένας από τους τρεις από τα ημισκουμπρία μου πρίτανης. Πρέπει να πω τα, εννοείται, τα συλληπιτήριά μου προς την οικογένεια και όλους τους κοντινούς ανθρώπους του. Συγγνώμη. Λοιπόν, μιας και αναφέρθηκε στην οικογένεια, συγγνώμη κιόλας που σε διέκοψα, αδερφέ. Αλλά μας είχε ζητηθεί από τη μητέρα του ειδικά και μάλλον και από την όλη την οικογένεια ο Παύλος να μην ταυτιστεί πολιτικά, ό,τι και να ξέραμε εμείς. Δεν πρόκειται να μάθετε τίποτα από εμάς γι' αυτό. Εντάξει, παιδιά, για τον Παύλο. Ο καθένας από εμάς μιλάει και λέει ό,τι θέλει. Για να συνεχίσω λοιπόν, είναι πράγματι πολύ σημαντικό για εμάς και για πάρα πολλούς ανθρώπους στην Ελλάδα, Έλληνες που ξέρουν ελληνικά, που εδώ και 20 χρόνια και κάτι υπάρχει αυτή η μουσική στην Ελλάδα. Είναι μαγικό, συγκινητικό, είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, το οποίο αυτό που γίνεται σήμερα, που βρισκόμαστε όλοι μαζί, εδώ. Αυτή η μουσική που κάνουμε, το hip hop, είναι κάτι παγκόσμιο. Αυτό που έγινε με τον Παύλο, με τον Killa P, έχει παγκόσμιο αντίκτυπο. Το βλέπαμε κάθε μέρα στο ίντερνετ, έχουμε πάρει μηνύματα από όλο τον κόσμο πραγματικά. Η μουσική που κάνουμε έχει απίστευτη δύναμη. Οι στίχοι που έχουν γράψει οι rappers που είναι γύρω μας, που είναι εδώ μέσα στην αίθουσα και όλοι οι χιλιάδες που υπάρχουν οι Έλληνες, έχουν φτάσει αυτοί οι στίχοι σε εκατομμύρια αυτιά. Το νούμερο ένα, η νούμερο ένα οδηγία για να είσαι σωστός σε αυτήν τη μουσική είναι να είσαι αληθινός. Να είσαι αληθινός, να είσαι εσύ και να γράφεις αυτά που πραγματικά σου συμβαίνουν και σε ανησυχούν. Ο Παύλος έκανε αυτό το πράγμα λοιπόν, όπως όλοι μας. Έγραφε τις σκέψεις του και τις ανησυχίες του. Έχουμε πολλές κοινέ ανησυχίες με τον Killa P, με τον Παύλο, όλοι μας. Βρέθηκε λοιπόν κάποιος και προσπάθησε και τα κατάφερε τελικά να του κλείσει το στόμα. Αλλά νομίζω ότι είναι υποχρέωση δική μας να συνεχίσουμε να μιλάμε. Και όσοι δεν μιλάγαμε για αυτά τα θέματα, ή φοβόμασταν να μιλήσουμε, να το ξεκινήσουμε από τώρα. Είναι πρόβλημα της κοινωνίας μας, είναι πρόβλημα που υπάρχει παντού, το να υπάρχουν γύρω μας τέτοιοι άνθρωποι, κακοί άνθρωποι, παράξενοι, άρρωστοι. Πρέπει να τους βοηθήσουμε, όπως είπε και ο εισβολέας, πρέπει να τους δείξουμε το σωστό δρόμο. Είναι χιλιάδες άνθρωποι που πραγματικά έχουν χάσει το δρόμο και πρέπει να τους βοηθήσουμε με τους στίχους μας, με τη μουσική μας, με τις συναυλίες μας, με αγάπη, να τους πιάσουμε από το χέρι και να τους πάρουμε μαζί μας. Οι κινήσεις του τύπου, οι φασαρίες, ο πόλεμος, ο τσαμπουκάς και όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται δεν φέρνουν το σωστό αποτέλεσμα. Δεν θέλουμε κανέναν άλλον άνθρωπο να πεθάνει για αυτά τα πράγματα, για πολιτικά, για οτιδήποτε, για κομματικά. Είναι τραγικό, είναι τρελό, είναι παράλογο. Δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μας αυτό που έχει συμβεί. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο προς στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Άμα φύγει κι άλλος, τσάμπα έφυγε ο Παύλος, ε. Ακριβώς. Επίσης, ο καθένας έχει την προσωπική του άποψη εδώ πέρα.
Δεν είμαστε συνεννοημένοι εδώ μέσα. Είμαστε ίσως πολύ περισσότερο διαφορετικοί εδώ μέσα από όσο υπάρχουν εκεί έξω. Πετρό! Λέγομαι Πέτρος Φουντίδης. Με τον Παύλο μαζί είχαμε πάει στην πρώτη του συναυλία. Είχε 8 εισιτήρια. Ήμασταν 2 από τα 8. Μπορώ να σας πω και ποιοι ήταν ακριβώς τότε μαζί εκεί. Παίζανε η Νεύμα, η παλιή Νεύμα. Ένα από τα 8 εισιτήρια ήμουν εγώ, το άλλο ήταν ο Παύλος. Ήταν ο Μίτσος, ο Γιάννος, το Εικόνιο, ο Παναγιώτης, ο Κάστορας, που λέγαμε, που είχε ο πατέρας του το στάδιο 90 τότε. Ήταν ο Στάθης ο Λυκάνθρωπος, ήταν το Θηρίο, ήταν ο Βαγγέλης ο Σερίφης που τότε δεν ήταν στο Νεύμα και ήταν και ο Τζου με το χοντρό, ο ψηλός δεν είχε έρθει. Μακαρίτης ο Τζου. Λοιπόν, θέλετε να μιλήσω για τον Παύλο. Έγραψα 5 πράγματα για τον Παύλο με το που το έμαθα. Πολλοί ανησυχήσανε γιατί ήμουνα και εγώ 5 μέρες πριν σκοτώσουν τον Παύλο θύμα επίθεσης από τους ίδιους. Παρά 3 λεπτά γλίτωσα την Πέμπτη, παρά 2 τραγούδια γλίτωσα την Τρίτη. Λοιπόν, ο Παύλος, και εγώ σεβόμενος την επιθυμία της οικογένειάς του, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι πολιτικά δεν ανήκε πουθενά. Πολιτικά. Πολιτικά μπορεί να ανήκε κάπου που το ξέρει και ο ίδιος που ήταν. Κομματικά δεν ήτανε. Δεν είχε ταυτότητα κομματική. Εγώ έχω. Αλλά ο Παύλος ήταν ένα παιδί που του αρέσαν οι ρουκουμάδες της γιαγιάς μου, που του χρωστούσα 25 ευρώ, ήταν ένα παιδί που δεν σήκωνε το άδικο, ήταν ένα παιδί που όταν ραπαράμε το δεύτερο μας δέμο το για το θείο Σαν, είχε κοιμηθεί μέσα στο στούντιο γιατί δούλευε μέχρι τις 8 η ώρα. Και προσπαθούσαμε να το ξυπνήσουμε να ραπάρει και δεν ξυπνάει. Και του χρωστάω ένα ακόμα τελευταίο πράγμα. Και σας το λέω, εσάς, και σας ξορκίζω και εσάς να προσπαθήσετε να κάνετε το ίδιο. Ο Παύλος δεν πέθανε άδικα. Πέθανε πολεμώντας το άδικο. Σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε. Και μακάρι κι εγώ να δολοφονηθώ έτσι. Όχι στον Κυλαπή, δεν το χρωστάω στον Κυλαπή, το χρωστάω στον Παύλο, τον φίλο μου, να πεθάνω κι εγώ προστατεύοντας τα παιδιά τους φασίστες. Να είστε καλά. Καλησπέρα, είμαι το Θηρίο. Δεν είναι ανάγκη πλέον, μετά από όλα αυτά τα παιδιά που μιλήσατε, να λέμε αν ο Παύλος ήταν καλό παιδί, αν είχε τακτική συμμορία κτλ. Γιατί έχουν ακουστεί και αυτά, ότι του την είχαν στημένη λόγω ότι άνοιγε κάπου και όλα αυτά που βιάζονται να πούν κάποιοι. Ο Παύλος έκανε κάτι το οποίο εγώ δεν θα το έκανα, το παραδέχομαι. Έκατσε να μιλήσει με 60 άτομα που είχαν ρόπαλα, γάδια κτλ. Όπως θα έχετε ακούσει. Οι αυτόπτες μάρτυρες ξέρουν καλύτερα τι έγινε. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Εγώ αναπαράγω αυτά που μαθαίνω γιατί ζω σε αυτή τη γειτονιά. Και είναι σύνηθες φαινόμενο να θεοποιούμε έναν νεκρό γενικά, αλλά αυτή τη φορά, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος έκατσε να μιλήσει για να την γλιτώσουν οι υπόλοιποι. Εγώ θα ήμουν από αυτούς που είχε φύγει. Δεν θα καθόμουν να μιλήσω με εκείνους. Γι' αυτό και μόνο τον λόγο πρέπει εμείς να πάρουμε το βάρος της ευθύνης, να δούμε πού εμείς έχουμε υπάρξει εγωιστές και πόσο φασίστας είναι ο καθένας μας από την άποψη του να επιβάλλει το λόγο του και τον εγωισμό του. Και αυτό που έγινε σήμερα
για τον Παύλο να γίνει και αύριο και μεθαύριο, γιατί όποιος και αν είναι ο εχθρός, από όποιο κόμμα και να είναι, το σίγουρο είναι ότι είναι ηλίθιος. Εμείς πρέπει να είμαστε οι έξυπνοι και όχι οι ηλίθιοι. Εμείς πρέπει να σκεφτούμε πριν πούμε οποιοδήποτε σύνθημα. Να σκεφτούμε πριν πούμε οποιοδήποτε σύνθημα. Φίλε, και εγώ Έλληνας είμαι, συγγνώμη που σου το λέω. Πριν πούμε οποιοδήποτε σύνθημα, πριν ζητήσουμε από οποιοδήποτε παιδί να πάρει τον νόμο στα χέρια του, πρέπει να απαιτήσουμε ο νόμος να εφαρμοστεί από αυτούς που εφαρμόζουν τον νόμο. Εγώ δεν μπορώ να εφαρμόσω κανένα νόμο. Δεν μπορώ να πάρω κανένα μαχαίρι. Αυτή είναι η διαφορά μου με τον δολοφόνο ή με τους 60 που ήταν εκεί με τον Παύλο. Πρέπει να παραμείνει αυτή η διαφορά μου με αυτούς. Η ευθύνη πλέον είναι αυτούς που επηρεάζουμε, να τους επηρεάζουμε σωστά και όχι βιαστικά, να τους στηρίζουμε, γιατί στις γειτονιές αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί εντός εισαγωγικών Παύλοι που σωθήκανε γιατί τρέξανε. Ο Παύλος έκατσε να μιλήσει για να την γλιτώσουν οι υπόλοιποι. Αυτό είχα να πω. Και οτιδήποτε άλλο θα το πούμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, παιδιά. Κάντε μου λίγο τη χάρη να σέβεστε οτιδήποτε ακούτε. Μιλάμε διαφορετικοί άνθρωποι. Θα ακούσετε πράγματα που σας αρέσουν και δεν σας αρέσουν. Δεν ανάγκη να μας δείχνετε τώρα με φωνές και τέτοια. Θα μπορούμε στο τέλος της κουβέντας να το συζητήσουμε. Να θυμάστε μόνο ότι εμάς μας διάλεξε ο Παύλος. Εσένα δεν σε διάλεξε να φωνάξεις τίποτα. Κάνε μου τη χάρη λοιπόν να τελειώσουμε με αυτούς που διάλεξε ο Παύλος, να πούνε ότι έχουν την ψυχή τους και μετά, παιδιά, κάνουμε και γενική κουβέντα, σας λύσουμε για κάθε απορία. Μπορεί να σας εξομολογηθούμε πράγματα ή να σας γράψουμε στα αρχίδια μας. Το μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Έχετε να κάνετε με αλυτάπουλες. Για να μην το κάνουμε για πολύ για αλυσταρό το πράγμα. Επειδή βρισκόμαστε και σε τέτοιο χώρο. Εντάξει. Λοιπόν. Αντρέα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και από μένα. Λέγομαι Αντρέα Τσιαμπόγκαλος, είμαι Οδυσσέας από τους Ράζεσταρ. Όπως θέλετε πείτε με. Είμαι ο λιγότερο αρμόδιος να μιλήσω για τον Παύλο. Δεν τον ήξερα πολύ τον Παύλο. Καταρχήν θέλω να συλληπιθώ την οικογένεια του Παύλου, τους φίλους του, όσους το αγαπούσαν. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπούσε τη ζωή, την ελευθερία του πνεύματος και πέθανε γι' αυτό. Και τη μαχαιριά αυτή, όποιος έχει κοινωνική συνείδηση, πρέπει να την ένιωσε στο πετσί του και νομίζω ότι όλοι την νιώσαμε. Ευχαριστώ όλους σας που είστε εδώ πέρα σήμερα, όπως ευχαριστώ όλα τα παιδιά. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που γίνεται, που βάλαμε στην άκρη εγωισμούς και τα έχουμε βρει και είμαστε εδώ, χωρίς απαραίτητα να συμφωνούμε, για να τιμήσουμε τον Παύλο. Δεν θα πω πολλά, θα πω το εξής. Είμαι απέναντι και είμαστε απέναντι σε όλους τους βρικόλακες που διψάνε για αίμα και μας έχουν φέρει στα πρόθυρα εμφυλίου. Θα είμαι απέναντι στο άδικο, με όλο μου το είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Με λένε Άκη, ή αλλιώς το 10ο πίθηκο. Πριν κανένα δίμηνο, είχα πει σε ένα φίλο μου, βασικά δεν ξέρω κατά πόσο με γνωρίζετε, τι πρεσβεύει η μουσική μου, τι κάνω. Γενικά εγώ δεν είχα κόντρες, δεν άνοιξε καμία κόντρα από όλες αυτές που είχαν όλοι αυτοί οι κύριοι εδώ πέρα. Καλός ή κακός. Όταν είπα σε ένα φίλο μου, του λέω ρε μαλάκα, κάνουμε κάτι για τον κόσμο ρε φίλε. Πρέπει να μαζέψουμε τους, λέω, τους πάντες. Από το πιο εμπορικό μέχρι το πιο underground. Και να πούμε ένα τετράμπαρο ο καθένας. Έτσι, ένα beat και ένα τετράμπαρο ο καθένας για τον κόσμο ρε φίλε. Γιατί περνάει δύσκολα. Και μου απάντησε, θα γελάνε και οι πέτρες ρε μαλάκα μου λέει. Να λοιπόν που σήμερα αφήνουμε τις πέτρες να γελάνε και δεν τις πετάμε ένα στον άλλον. Δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω. Δεν είπα κάτι σπουδαίο.
Τι να σας πω για τον Παύλο, τα είπαν όλοι. Ένα απλό πραγματάκι μόνο. Έχει 3 χρόνια που το γνώρισα τον Παύλο και το γνώρισα σε μια πολύ, πολύ περίεργη κατάσταση της ζωής μου. Έκρυβα πολύ σκοτάδι μέσα μου και πολύ μίσος. Και μου απάντησε μια μέρα απλά, δίνοντας μου ένα χαστούκι έτσι. Τι ψάχνουμε ρε μαλάκα μου λέει. Το σκοτάδι και το μίσος. Φως και αγάπη ψάχνουμε. Εγώ του λέω άσε με ρε Παύλο τώρα και εσύ με τα δικά σου. Εγώ τα δικά μου τώρα. Όταν έφτασε η ώρα και είδα το φως με τα ματάκια μου, τον θυμήθηκα και του είπα ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν ξέρω λεπτομέρειες πολλές για τον Παύλο. Ζήσαμε λίγες στιγμές μαζί, αλλά ένα που ξέρω και μπορώ να πω από τα μάτια μου αυτό που είδα ήταν μεγάλος μάγκας και μεγάλο παλικάρι. Δεν άνοιγε πουθενά, όντως. Δήλωνε ελεύθερος άνθρωπος και ελεύθερο μυαλό όπως δηλώνω κι εγώ. Δεν ανήκω πουθενά. Σε κανένα κόμμα, σε καμία παράταξη, πουθενά. Άνθρωπος είμαι. Πραγματικά χαίρομαι που είναι όλοι αυτοί εδώ πέρα. Όλοι κατηγορούμε κάποιον. Οκ. Φυσικά φταίει αυτός. Αυτός πήγε το μαχαίρι στο χέρι του, αυτός πέρασε την εντολή. Αλλά δεν φταίει μόνο αυτός. Φταίω εγώ, φταίνε αυτοί, φταίτε εσείς όλοι, φταίνε οι πατεράδες μας, φταίνε οι παππούδες μας και φταίει η γαμημένη κοινωνία μας. Έχω μέρες να χαμογελάσω να σας πω την αλήθεια. Και όταν με πετυχαίνουν γνωστοί μου στον δρόμο, με ρωτάνε τι λέει Ράκη, καλά. Όχι και τόσο λέω. Γιατί μου λένε ρε φίλε, έγινε τίποτα. Έλατε τους λέω, έγινε τίποτα. Ειλικρινά δεν με τρομάζει τίποτα παραπάνω από την αδιαφορία και την άγνοια του κόσμου. Τίποτα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου σπουδαίο επειδή με ακούει ο κόσμος ή επειδή τυχαίνει να είμαι γνωστός. Την ημέρα της κηδείας δεν ήξερα τι να πω. Δεν ήξερα τι να νιώσω. Τα συναισθήματά μου ήταν ανάμεικτα. Από τη μία μίσος, οργή. Από την άλλη το καθαρό μου μυαλό προσπάθησε να με κρατήσει σε μια ευθεία. Ειλικρινά δεν ήξερα τι να κάνω. Και τα δύο μου φαινόντουσαν το ίδιο σωστά. Μετά θυμήθηκα μία από τις αγαπημένες μου ταινίες. Είναι γαλλική ταινία και λέγεται La Haine. Το μίσος. Για όποιον βιαστεί να βγάλει συμπεράσματα, θέλω να πω το αποτέλεσμα της ταινίας. Ζούμε σε μια κοινωνία που πέφτει. Και καθώς πέφτει, επαναλαμβάνει τον εαυτό της. Ως εδώ όλα καλά. Ως εδώ όλα καλά. Ως εδώ όλα καλά. Αλλά σημασία δεν έχει πτώση, μα η πρόσκληση. Ευχαριστώ. Θα ανεβάσω μεγάλο κόσμο πάνω, ήδη βλέπω πολλούς φίλους. Και επειδή ο Παύλος δεν ήταν κανενός. Γιολάντα, έλα λίγο. Νομίζω πως πρέπει. Εγώ ρε, για την γυναίκα με εγώ ρε. Ο αδερφός σηκώθηκε λίγο για την αδερφή μου. Καταλάβατε ότι είμαστε σόοι, ε. Τα έχω λίγο χαμένα γιατί δεν το περίμενα αυτό να με φωνάξετε. Δεν τον ήξερα τον Παύλο τόσο πολύ καλά. Δεν είχα περάσει πάρα πολλές στιγμές μαζί του, όπως δεν έχω περάσει πολλές στιγμές ακόμα και με τα δικά μας παιδιά, ενώ προσωπικές, γιατί ασχολούμαι πάρα πολύ στο να βάλω σε μια σειρά τη Low Bump ιστορία. Τη hip hop ιστορία και όλα αυτά που συμβαίνουν αυτά τα χρόνια. Αυτό που συμβαίνει σήμερα εδώ τελικά μάλλον ήταν και δικό μου όνειρο, γιατί ο αδερφός μου, αν και πάντα ήμουν μαζί με τον αδερφό μου, δεν ήταν μαζί μας κατά κάποιο τρόπο.
Δεν ήταν χαμένος, αλλά δεν ήταν μαζί μας. Χαίρομαι πολύ που μπορούμε όλοι μαζί εδώ να μιλάμε σήμερα, να λέμε αυτά. Είμαι πολύ φορτισμένη για όλη αυτή την κατάσταση, γιατί αισθάνομαι πολύ κοντά στην οικογένειά τους, στον πόνο που ζουν αυτή τη στιγμή. Μεγαλώνουμε δικά μας παιδιά, νομίζω πολλά παιδιά που είναι εδώ πέρα πάνω έχουν πλέον κάνει οικογένειες και είναι συγκλονιστικό να χάνεις το παιδί σου. Σου κόβονται χέρια, πόδια, κεφάλια, μυαλό. Ελπίζω από τη σημερινή κουβέντα και από ό,τι άλλα πλάνα έχουν συζητήσει τα παιδιά, δεν ξέρω κιόλας αν έχουν συζητήσει κάτι, να αρχίσουν να μπαίνει το νερό στα βλάκι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αλλάξουν τα πράγματα, ονειρεύομαι να αλλάξουν τα πράγματα, έστω λίγο, να μείνει από τον Παύλο το όνειρο αυτό να μας φωτίζει. Αυτός ο φύλακας της Σίκαλη, όπως είπε και ο Πέτρος. Νιώθω περήφανη που έστω και λίγο τον γνώρισα και μακάρι κι εγώ να μπορούσα να πεθάνω προστατεύοντας παιδιά. Νικόλα, Αλέξανδρε, να μου κάνεις τη χάρη. Καλησπέρα. Λέγομαι Νίκος Λαζαρίδης. Καλλιτεχνικά είμαι μόνιμος κάτοικος. Εγώ άρχισα να έρθω για την τράκαρα λίγο πριν. Για τον Παύλο λοιπόν λέμε σήμερα. Θα προσπαθήσω να μην πλατιάσω πάρα πολύ. Ο Παύλος αυτό που ήθελε να κάνει εν μέρη το έκανε. Δηλαδή να φέρει πολλά άτομα από τη hip-hop και low-bop σκηνή μαζί. Αυτή τη στιγμή το έχει καταφέρει. Το έχει καταφέρει εδώ και πάρα πολλές μέρες, στις οποίες έχουμε συγκεντρωθεί, έχουμε μιλήσει, έχουμε πει, πάρα πολλά πράγματα. Ήδη υπόθηκαν πάρα πολλά για τον Παύλο, για τον Παύλο Φίσα, τον Κυλαπή. Ήταν σε όλους μας πολύ κοντά, τουλάχιστον τους περισσότερους από εδώ πέρα. Και φίλος και συνεργάτης. Εγώ όσο τον ξέρω τον Παύλο από τα λίγα αυτά χρόνια που ήμασταν μαζί, ο Παύλος ήταν ένας λεβέντης, ένα παλικάρι. Ο Παύλος ποτέ, από όσο ξέρω, δεν άνοικε σε κάποια πολιτική γραμμή, σε κάποια κομματική γραμμή, σε κάποια κομματική παράταξη. Είχε κάποιες πολιτικές πεποιθήσεις σαφώς στο κεφάλι του, αλλά ποτέ δεν είχε ταχθεί κάπου. Σε αντίθεση, ας πούμε, με πολλούς από εμάς εδώ πέρα που είναι ξεκάθαρο το που βρισκόμαστε. Επίσης, ο Παύλος, όσον αφορά τη βία, ας πούμε, που λέγεται, ο Παύλος ποτέ δεν προκαλούσε, ποτέ δεν ξεκινούσε κάτι, ωστόσο εκεί πέρα που ήταν να δώσει τη μάχη του, την έδινε. Για μένα το θέμα είναι ότι, πρέπει να ξεκαθαριστεί το ποιος είναι ο Παύλος, δηλαδή ότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν προκαλούσε, ένας άνθρωπος που δεν είχε προηγούμενα με κάποιους, αλλά ο Παύλος δολοφονήθηκε. Και το ζήτημα είναι ότι πρέπει να θίξουμε αυτό το πράγμα. Ο Παύλος δολοφονήθηκε. Και δεν δολοφονήθηκε από κάποιο μηχανάκι που πέρασε, από κάποια πτώση, από κάπου, ας πούμε. Ο Παύλος βρέθηκε θύμα μιας πολιτικής δολοφονίας. Λοιπόν, και συγκεκριμένα ο Παύλος δολοφονήθηκε από τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής, από αυτούς τους φασίστες, από αυτή τη συμμορία. Και όσο εμείς στεκόμαστε απολύτερα απέναντι σε αυτό το πράγμα και δείχνουμε και ανοχή και δεν το αναγνωρίζουμε και δεν το καταδεικνύουμε, τόσο αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίζουν να βρίσκουν πάτημα και να βγαίνουν στους δρόμους και να θερίζουν και δικούς μας ανθρώπους, συγγενείς μας και μετανάστες και γενικότερα όποιος είναι διαφορετικός από εμάς. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι. Το θέμα είναι να αναγνωρίσουμε για ποιο λόγο έφυγε ο Παύλος. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Παύλος δεν είχε καμία σχέση λοιπόν με κάποια κομματική γραμμή. Ωστόσο, δολοφονήθηκε από τέτοιους ανθρώπους. Δολοφονήθηκε από ανθρώπους που νόμιμα τους έχει δοθεί εξουσία να βγάζουν μαχαίρια και να σκοτώνουν από το κράτος. Αυτό το παρακράτος
έφερε εμάς αυτό το σημείο εδώ πέρα σήμερα. Επίσης να πω ότι πρόσφατα βγήκε μια φωτογραφία από το πρώτο θέμα, από αυτό το γλιώδες, από αυτή τη γλιώδες φυλάδα του Αναστασιάδη, από αυτόν τον αλήτη, τον Ρουφιάνο. Βγήκε λοιπόν η φωτογραφία του Παύλου. Δεν θα γίνω αναλυτικός λοιπόν, γιατί δεν θέλω να το φέρω στο προσκήνιο. Το έχουν δει, αλλά δεν θέλω να το αναπαράγω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και το τι είμαι εγώ αυτή τη στιγμή εδώ πέρα μέσα, εγώ νιώθω ντροπή, νιώθω ότι είμαι λερωμένος αυτή τη στιγμή, αλλά έχω έρθει για να φτύσω και αυτούς, αλλά και όσους δημοσιογράφους είναι εδώ πέρα μέσα και δεν κατήκυλαν και δεν καταδίκασαν αυτό το γεγονός. Λοιπόν, και την ΕΣΕΑ την ίδια, Λοιπόν, και την ΕΣΥΑ η οποία έβγαλε μια ανακοίνωση του κόλου, μια ανακοίνωση του κόλου που απλά του χαϊδεύει τα αυτιά και έχουμε καταλήξει να είμαστε τόσο αναγανακτισμένοι, να παίζουμε κλουστά για να προσπαθήσουμε να δείξουμε τι, ότι πέθανε ο Παύλος από τους φασίστες, να μην τους δείξουμε με το χέρι. Και εγώ προσωπικά δεν στέκομαι απλά στο ότι πρέπει να τους δείξουμε. Ο δικός μου αγώνας είναι πιο συγκεκριμένος, πιο αιχμηρός. Αλλά εγώ δεν λέω ότι πρέπει να. Τι πρέπει να κάνουμε. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να του αναγνωρίσουμε. Να βρούμε ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι και από εκεί πέρα το τι θέλει να κάνει ο καθένας είναι προσωπικό του. Λοιπόν, εγώ να πω την αμέριστη μου αγάπη και τη συμπαράστασή μου στην οικογένεια του Παύλου, στους ακόμα πιο κοντινούς του συγγενείς που λείπουν από εδώ πέρα, σε ανθρώπους που ήρθαν εδώ πέρα και είδαν αυτό που γίνεται εδώ πέρα και συγχαθήκαν και φύγανε. Λοιπόν, εγώ σε αυτούς τους ανθρώπους θέλω να του δείξω την αγάπη μου και τη συμπαράστασή μου, τον αγώνα μου τον συνεχίζω και καλό να συνεχίσουμε όλοι μας τον αγώνα μας. Αυτά. Ναι, Στεφάν, δεν θα δει τον Νικόλας. Σοβαρή τιμωρία, 6 μήνες εκτός, ρε. Τους κάνατε τιμωρή κρέας. Αλλά όλοι φταίτε, όσοι είστε εδώ μέσα, φταίτε. Είστε εδώ μέσα, είστε όλοι. Τέλος πάντων. Θέλω να πάρει το λόγο ο Αλέξανδρος, που οφείλεται να μην γνωρίζετε περισσότεροι, αλλά ήμασταν σκοτωμένοι και μου λέει ο Παύλος, αλλά είσαι μαλάκας, ρε. Παιδιά, συγγνώμη. Πες το. Είμαι και εγώ μέλος της ΕΣΥΑ. Εδώ είναι ο χώρος του συνδικάτου μας. Το συνδικάτο μας εμείς δεν το έχουμε χαρίσει στον Αναστασιάδη, ούτε στο Σόκολο. Είμαστε εδώ και παλεύουμε για το. Και εσείς τι κάνατε για το. Είμαι ένας από τα 20.000 μέλη. Μαζί με τους ανθρώπους μου και τους συντρόφους μου παλεύω για αυτό το συνδικάτο. Το συνδικάτο αυτό έχει ιστορία 100 χρόνων. Το αν είναι τώρα στα χέρια του Αναστασιάδη ή του οποιοδήποτε μαλάκα, είναι σημείο των καιρών. Συγγνώμη, σε λίγο. Εντάξει. Φανή. 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 Ένα παιδί έχει πεθάνει. Δεν το σκοτώσει εγώ το παιδί. Λοιπόν, ακούστε λίγο, παιδιά. Ούτε πρωτοβουλία δικιά σας ήταν αυτή. Ούτε ο χώρος διαλέχθηκε από εσάς. Για να ήρθατε, σας έτρωγε ο κόλος σας όλους. Λοιπόν, αφήστε να το πάμε. Να τοποθετηθούμε καλά, είμαστε ακόμα στη μέση όλοι και μετά θα μας κλείνετε, θα μας πείτε και εσείς τα δικά σας. Συγχωρέστε λίγο τα παραπάνω που μπορεί να ακούσουν. Δεν έχω να κλείνω τίποτα, μόνο την κουβέντα που θα αγόρι μου, άκου να δεις, αν είχε πεθάνει δημοσιογράφος, μπορούν να ήσουν στην ίδια ένταση. Αν είχε πεθάνει δημοσιογράφος, φίλος σου που ήσασταν μαζί στους δρόμους. Στην ίδια ένταση είμαι όποιος και να πεθάνει από τους φασίστες. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε. Είτε είναι συντροφός μου, είτε δεν είναι συντροφός μου, είτε επάγγελμα και να κάνω. Εμείς η συνάντηση γίνεται για τον Παύλο. Απλά δεν μπορεί να βρίζει ο Σιλίδιν ένα κλάδο ολόκληρο. Δηλαδή θα απαγορέψει κάποιον να βρίζει έστω και ένα κλάδο ολόκληρο. Απλά απάντησα. Δεν απαγορεύω σε κανέναν. Είπαμε από την αρχή ότι ό,τι ακουστεί εδώ είναι προσωπικές απόψεις. Κάποιες θα είναι λίγο πιο ακατέργαστες, κάποιες θα είναι λίγο πιο ομές. Δηλαδή γιατί δεν μπορεί να το χωνέψετε. Τα τραγούδια που κάνουμε ίδια είναι. Τόσο καιρό δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τώρα αυτό. Γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε δηλαδή. Το παιδί δεν έκανε τίποτα παραπάνω από αυτό που κάνει στα τραγούδια του. Έτσι δεν είναι. Αλεκό. Καλημέρα σας. Με λένε Αλέξανδρο. Δεν θεωρώ το καλλιτεχνικό μου σωδόν έχει καμία σημασία σημερινή ημέρα. Μιας και δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε εδώ πρωταρχικά ως μουσική. Παρ' όλα αυτά όμως εγώ θέλω να σας πω κάτι, ότι πολλοί από τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτό το τραπέζι, ας μην πω ονομαστικά, εγώ τους νιώθω σαν πνευματικούς πατέρες. Και είναι οι άνθρωποι που κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό με οδήγησαν σαν άνθρωπο και όχι σαν κομματικοποιημένο άνθρωπο, σαν πολίτη, να είμαι ενάντια σε κάθε μορφή φασισμού και κάθε μορφή βίας. Και για τον Παύλο δεν μπορώ να μιλήσω, να συλληπιθώ την οικογένειά του, δεν θεωρώ ότι είμαι αρμόδιος να μιλήσω γι' αυτόν. Υπάρχουν άνθρωποι που τον γνωρίζαν πολύ καλύτερα και έχουν πει πολύ πιο ουσιώδη πράγματα γι' αυτόν.
Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν θέλουμε να βγει μια ουσία από τη σημερινή συνάντηση και να μην είναι μόνο επικεφαλίδες, είναι να μεταλαμπαδεύσουμε και στους επόμενους αυτή την παιδεία που πήραμε εμείς. Γιατί εμείς εδώ όλοι έχουμε ένα κοινό. Αυτούς τους ανθρώπους τους έχουμε απέναντί μας. Το απέναντί μας δεν σημαίνει ούτε να τους στήσουμε στον τοίχο, ούτε να τους πυροβολήσουμε, ούτε να τους σκοτώσουμε. Εμένα δεν είναι αυτή η άποψή μου. Είναι να χτυπήσουμε στην παιδεία. Από το μηδέν. Εκεί που έχει πραγματικά νόημα. Και επειδή η παιδεία είναι ένα πράγμα που δεν παίρνεται μόνο στα σχολεία, ένα μέρος της το δίνουμε κι εμείς. Χωρίς να σημαίνει ότι είμαστε φωστήρες ή ότι είμαστε οι απόλυτα σωστοί. Απλά πλέον υπό αυτές τις συνθήκες έχουμε ευθύνη αυτούς τους ανθρώπους να τους δείξουμε, αλλά όχι να τους δείξουμε σκοτώστε τους, να τους δείξουμε αλλάξτε τους, βοηθήστε τους. Είναι άρρωστοι. Σώστε τους. Σώστε τους. Εγώ βρίσκομαι εδώ σαν τον άνθρωπο που φοβάται να κατέβει σε μια πορεία. Φοβάται τον αστυνομικό με τον γκλοπ. Φοβάται τη σύγκρουση. Δεν είμαι όσο θαραλέος ήταν ο Παύλος. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε άλλα μέσα να πολεμήσουμε. Ίσως και πιο σημαντικά. Γιατί πόσες φορές δεν βγήκαμε στους δρόμους για πόσα πράγματα και πόσες φορές δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Πόσο αίμα χύθηκε στην ιστορία. Άλλες φορές αποτελεσματικό, αλλά τις περισσότερες όχι. Δεν θέλω να πλατιάσω. Υπάρχουν άνθρωποι με πολύ σημαντικότερα πράγματα να σας πούνε από μένα. Απλά εμένα αυτή θα ήταν η ανταμοιβή μου και πιστεύω πολλών ανθρώπων από όσους βρίσκονται στον χώρο. Ας κάνουμε κάτι να χτυπήσουμε στην αρχή του κακού, στη ρίζα του. Να το κάνουμε να σταματήσουμε να γεννιέται. Και αν γίνεται, αυτούς που χάσαμε να τους κερδίσουμε πίσω. Βρέθηκα, συναναστράφηκα με ανθρώπους στην επαρχία που δεν γνωρίζουν τι εστί φασίστας. Έχουν μόνο την εικόνα των μέσων. Νομίζουν ότι είναι άνθρωποι που ήρθαν στα πολιτικά με διάθεση ανατροπής. Είναι πολλοί άνθρωποι αυτής της χώρας, σχεδόν ο μισός πληθυσμός, που δεν έχουν βρεθεί στο αστικό περιβάλλον να ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι τι πρεσβεύουν. Ότι είναι τραπού και ότι δέρνουν, ότι σκοτώνουν. Και ότι όλοι εμείς που βγήκαμε εδώ και μιλάμε μπορεί να στοχοποιηθούμε για παράδειγμα από αυτούς. Αλλά αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να σταματήσουμε να φοβόμαστε. Εγώ προσωπικά δεν ανήκω πουθενά, δεν έχω πλάτες. Αν με πιάσουν κάπου θα είμαι μόνος μου, όπως ήταν και ο Παύλος. Αλλά αυτός ο φόβος πρέπει να σταματήσει. Και ο μόνος τρόπος να σταματήσει είναι στη ρίζα του προβλήματος. Αυτά είχα να πω. Εγώ ελπίζω να μην σας κούρασα. Ευχαριστώ και λίγο στην εκπομπή.